Η Νέα Δημοκρατία με σημαία συνέντευξη του Γιάννη Βαρουφάκη στη La Tribune στοχοποίησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι θα φέρει ευθύνη αν εξαιρεθεί η Ελλάδα. Λέει, αν δεν βρεθεί καμία συμφωνία, τότε είναι ξεκάθαρα προτιμότερος ο θάνατος. Απορρίπτει το αναπτυξιακό πακέτο Juncker που το αποκαλεί ηλικιότητα. Απορρίπτει την ποσοτική χαλάρωση Draghi, λέγοντας ότι δεν είναι πολύ καλή ιδέα και ότι αναμφίβολα θα τροφοδοτήσει φούσκες στις οικονομικές αγορές. Να εύχονται στο ΣΥΡΙΖΑ να μην εξαιρεθεί την πέμπτη η χώρα μας από την ποσοτική χαλάρωση εξαιτίας του κυρίου Τσίπρα και των οικονομικών του εγκεφάλων. Πιο σημαντική όμως αναμένεται να είναι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την Πέμπτη, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξετάσει το θέμα της αγοράς κρατικών ομολόγων, με πολύ μεγάλη πιθανότητα να αφήσει έξω από τη διαδικασία την Ελλάδα. Χαρακτηριστικές είναι οι πληροφορίες που δημοσιεύει η Καθημερινή. Είναι πολύ δύσκολο να υιοθετηθεί μια απόφαση για αγορά ελληνικών κρατικών ομολόγων στην παρούσα φάση, δεδομένου ότι μπορεί να έρθει στην εξουσία ένα κόμμα στο οποίο αρκετοί θεωρούν πως είναι επιθυμητό να αναδιαρθρωθούν τα ελληνικά ομόλογα που έχει ήδη αγοράσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θέλω να είναι βέβαιοι ότι και σήμερα, αλλά και στις 26 Ιανουαρίου θα κάνουμε ό,τι είναι αναγκαίο για την πατρίδα με σιγουριά και χωρίς παχιά λόγια και υπερβολές που αυτή τη στιγμή μόνο κακό κάνουν στην οικονομία και στις αγορές. Επομένως είναι πολύ σημαντική αυτή η συνεδρίαση, η διήμερη, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει σε αυτόν τον τόπο σοβαρότητα από όλους.